Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγει η αυλαία της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 στην Ολομέλεια της Βουλής και την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται η ψήφιση του. Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που καταθέτει η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και παρά τις 100 και πλέον τροπολογίες που καταθέτουν τα κόμματα, όλα δείχνουν πως πάμε σε υπερψήφιση χωρίς παρατράγουδα, με τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τον προϋπολογισμό ανακοίνωσε ήδη πως θα καταψηφίσει το ΑΚΕΛ. 105 είναι στο σύνολο οι τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα επί του προϋπολογισμού. Τροπολογίες που στην πλειοψηφία τους αφορούν σταυρώματα, αποκοπές και μειώσεις κονδυλίων. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία τροπολογιών που είναι σημείωση, ούτως ώστε η κυβέρνηση εγγράφως ανά εξάμηνο να ενημερώνει την Βουλή για την πορεία υλοποίηση αυτών των συγκεκριμένων κονδυλίων. Από τον αέρα της εκπομπής Αλφα Ενημέρωση, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών εξέφρασε την απογοήτευσή της γιατί η πλειονότητα των ημικρατικών οργανισμών δεν κατέθεσαν εγκαίρως στην Βουλή τους προϋπολογισμούς τους για το 2024. Πιο δυσάρεστη θέση που βρέθηκα ποτέ μου, γιατί δεν έχουμε καθόλου εξετάσει προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών. Ναι. Η κακή μας ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η Ολομέλεια της Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει στις 4 το απόγευμα με την παρουσίαση της έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών από την πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ ακολουθώς θα τοποθετηθούν οι αρχηγοί των 7 κοινοβουλευτικών κομμάτων.